Μισό λεπτάκι να περιγράψουμε λίγο τη φωτογραφία. Για φέρτε μας την πρώτη, παιδιά. Έχετε κάνει στολές και από πίσω γράφετε Μόνικα Μπελούτσι, Ναι. Και ποια είναι η άλλη, Τζένιφερ Άνιστον και η Ούμα Θέρμαν. Ναι, βάλανε. Σε τέτοιες στιγμές καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να εξορκίσουμε το κακό. Και καλά κάνετε. Τα παιδιά προσπαθούν να δουν λιγάκι με χιουμοριστική τάση όλο αυτό που περνάμε, που σας ομολογώ ότι είναι πρωτόγνωρο. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολες. Θέλω να ευχαριστήσω, δίνοντας αυτή την ευκαιρία, όλα μου τα παιδιά, γιατρούς, νοσηλευτές, όλο το βοηθητικό προσωπικό που αγώγιστα δουλεύουν. Πιστέψτε που είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτή η στολή δεν μπορεί κανείς να την αντέξει πάνω από 2 ώρες. Και είναι αναγκασμένοι να μένουν και 3 ώρα και 4 ώρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εφικτό να αλλάζουμε συχνά. Δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε από πλευράς αριθμού στολών, γιατί αν κάνουμε σπατάλη μπορεί να μείνουμε χωρίς υλικό και τότε θα ρισκάρουμε περισσότερο. Μετά από 2,5-3 ώρες τα παιδιά βγαίνουν με ερεθισμένο το πρόσωπο, κουρασμένα, επανισπρέουν διοξίδιο, ανεβάζουν, κάνουν υπερκαπνία. Όλα αυτά είναι κυρία Βλαχογιάννη, αυτά είναι τα παιδιά που κρατήσαν, όπως λέτε εσείς παιδιά, γιατί είναι άνθρωποι έτσι, που παλεύουν, που κρατήσαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα πόδια του. Είναι άνθρωποι με πολύ λίγα χρήματα που δίνουν την ψυχή τους πραγματικά και γι' αυτό κρατήθηκε και η χώρα όρθια. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Μιλάμε για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που τόσο καιρό όλοι λέμε ότι χρειάζεται ενίσχυση, αλλά βλέπετε ότι την πολύ αυτή δύσκολη ώρα όντως βαστάει γερά. Και κοίτα τώρα, δεν κάνανε προσλήψεις όλα αυτά τα χρόνια με το μνημόνιο. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν κάνανε προσλήψεις. Και τις κάνανε μέσα ένα μήνα. Κόβανε συνεχώς όλοι. Ναι. Δεν πάω ποτέ κομματικά. Κόψανε όλοι, κόβαν όλοι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και όταν χρειάζεται, λέμε, ορίστε, κρατάει. Ναι. Και κρατάει με ψυχή κρατάει. Δεν κρατάει με τα υπόλοιπα. Αυτό είναι. Η ψυχή κρατάει. Κυρία Βλαχογιάννη, αυτά που. Ναι. Ποιανού ιδέα ήταν να βάλετε από πίσω τα ονόματα έτσι. Διάσημο στάρ. Οι ιδέες έρχονται εκείνη τη στιγμή και από τους νοσηλευτές και από τους γιατρούς και υπάρχει ομοψυχία. Όλοι γίνονται ένα και πραγματικά υιοθετείτε οτιδήποτε μπορεί να φτιάξει λίγο την ψυχική μας διάθεση. Σωστά. Είχατε και Μπραντ Πιτ στη Τζένιφερ Άνιστον. Βέβαια είχαμε και Μπραντ. Είχατε απέναντι. Κυρία Βλαχογιάννη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί όλες αυτές τις μέρες σκέφτομαι ότι κι εσείς έχετε και παιδιά, έχετε οικογένειες, έχετε τη ζωή σε πάση περιπτώσει. Όταν καταφέρνετε να φύγετε κάποια στιγμή από την εντατική, από το νοσοκομείο. Πηγαίνετε με άγχος στο σπίτι σας για το αν θα μπορεί να κολλήσετε τους δικούς σας ανθρώπους, για το τι θα τους πείτε, πώς περνάτε, δεν ξέρω αν σας ρωτάνε κιόλας. Κοιτάξτε, να σας πω μερικά πράγματα. Υπάρχει γιατρός μου, η οποία έχει να δει το 4χρονο κοριτσάκι της ένα μήνα. Ένα μήνα. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε τώρα το 4χρονο παιδί δεν είναι εύκολο να κατανοήσει γιατί η μαμά δεν έρχεται να το δει. Και ποιος το κρατάει, το κρατάει ο πατέρας ή η γιαγιά στο σπίτι. Οι γονείς, ακριβώς. Το κρατούν οι γονείς στο σπίτι τους και επειδή δεν θέλουν να, ξέρετε, να ενωθούν οι οικογένειες, γιατί φοβάται, μην κολλήσει και τους γονείς της, όχι μόνο το παιδάκι της. Προφανώς. Γυρίζουμε σπίτι και δεν ανοίγουμε την αγκαλιά μας στους δικούς μας ανθρώπους. Καθόμαστε απομακρυσμένοι, φοβισμένοι, γιατί πραγματικά νιώθουμε ενοχικά αν τους μεταφέρουμε κάτι. Δεν μας φταίνει σε τίποτα. Και κυρίως τα μικρά παιδάκια, εκεί είναι το πρόβλημα. Πώς να γυρίσει και η αγκαλιά να κλείσει. Είναι δύσκολες στιγμές. Είναι δύσκολες στιγμές, αλλά ας μην δούμε τη δυσάρεστη πλευρά, ας δούμε την ευχάριστη ότι ένας αγώνας που γίνεται πρέπει να δικαιωθεί και γι' αυτό ας μείνουν στο σπίτι. Έτσι. Πιστέψτε με ότι εγώ θα ήμουν πολύ ευτυχής να μπορούσα να μείνω σπίτι. Να μην χρειαστεί να βγω να πάω. Γιατί βλέπετε τα πράγματα από μέσα πώς είναι και βλέπετε αυτές τις τραγικές περιπτώσεις των ανθρώπων πόσο βασανίζονται. Από ένα τυχαίο γεγονός, ρε παιδί μου, κολλάς και μετά. Ας μείνουμε σπίτι υγιής. Υγιής και ας μην χρειαστεί να μείνουμε σπίτι επειδή έχουμε αρρωστήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν σκεφτείτε ότι από έναν άνθρωπο, ανυποψίαστο, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει όλη η ανθρωπότητα, θα καταλάβετε και έξω αυτό που υπάρχει δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αν δεν συνετιστούμε.